μας, του κράτους υποχρέωση και μας δικαίωμά μας. Ωραία μηνύα για μας και τα παιδιά μας, του κράτους υποχρέωση και μας δικαίωμά μας. 20 χρόνια τώρα η ίδια ιστορία. Μητσοτάκη, ακούστε το καλά. Όλα τα σχέδια σας ανοίγουν στα καρδιά. Νοσοκομείο, κάτω, πρακτικά. Κάτω, νοσοκομείο, κάτω. Είχαμε εδώ λίγο και να συζητήσουμε με τους συμμετέχους. Πώς πάρει το νοσοκομείο, αν χρειάζεται κάτι, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Σε πρακτικό επίπεδο, πώς εννοείται την αναβάθμιση να μας πείτε. Κοιτάξτε, θέλουμε καλύτερα, όπως όλα τα νοσοκομεία, να βαθμίζουμε τα ΤΕΠ. Από εκεί και πέρα μιλάμε με κάθε νοσοκομείο, τις ανάγκες που έχει, τις ανάγκες που έχει η περιοχή, πώς διασυνδέεται αυτό το νοσοκομείο με την πρωτοβάθμια, που είναι πολύ σημαντικό, πώς διασυνδέεται με μεγαλύτερες δομές, με ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όταν χρειάζεται. Άρα αυτά είναι τα πράγματα που συζητάμε και που φτιάχνουμε. Κάτι συγκεκριμένο σχετικά με ιατρικό προσωπικό. Τώρα γυρίσουμε, δεν είμαστε σε επαφή με τη διοίκηση του νοσοκομείου και την υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης για να ξέρουμε τι είναι αυτό που χρειάζεται, ποιες είναι οι άμεσες ανάγκες. Ξέρετε ότι γενικά το ΕΣΥ στην Ελλάδα πέρασε 10 χρόνια κρίσης και από πίσω μια πανδημία. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και αυτό κάνουμε. Αναμένεται να έχουμε ανακοίνωση του χάρτη υγείας πριν από τις εκλογές. Εντάξει, δουλεύουμε, αν είμαστε έτοιμοι θα το κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε, δηλαδή η προσπάθεια που κάνουμε είναι να είμαστε ο κάθε ασθενής να ξέρει ότι σε όποια δομή υγείας και να βρεθεί, το πρόβλημά του θα λυθεί. Είτε επί τόπου, εφόσον είναι δυνατό, είτε σε μια μεταφορά, αν χρειάζεται. Γιατί η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει 200 νησιά. Πολλά από αυτά τα νησιά είναι μικρά, με μικρό πληθυσμό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε προτυπωμένο ταξίδι για τον ασθενή, να έχουμε καλές φροντίδες υπηρεσίες υγείας. Το Υπουργείο, όταν λέτε αναβάθμιση του νοσοκομείου, τι εννοείται τη θεραπεία. Εννοώ ότι θέλουμε να έχει, παραδείγματος χάρη, χημειοθεραπεία, να μην πηγαίνουν φέρνοντα, να μην πηγαίνουν έρχονται οι άνθρωποι. Να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που γίνονται στην περιοχή και που είναι η φροντίδα για όλα τα επίδοτα, για όλα τα πρόσφυγα σήμερα να γίνεται στην πόλη. Παθολογική, πάντως χάρη τώρα που. Η παθολογική ήρθε και από το Ρέθυμνο, όπου υπήρξε πρόβλημα. Άρα, προκηρύσουμε θέσεις. Οι παθολόγοι είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός. Πρέπει να έρθουν, να προκηρύσουμε θέσεις και να έρθουν. Άρα, θέσεις προκηρύσουμε. Και γενικά θέλουμε να στηρίξουμε όλα τα νοσοκομεία. Αν είναι άγονοι, θα ξαναπροκηρυχθεί. Και θα δούμε για περισσότερα κίνητρα. Υπάρχει και μια επιτροπή στη Βουλή που ελέγχει τα κίνητρα και κοιτάει. Εμείς φροντίζουμε και για παραπάνω επίδομα σε συνεννόηση με τις περιφέρειες. Και για στέγη σε συνεννόηση είτε με το Δήμο, είτε με τους τοπικούς συνοδόχους, είτε ακόμη μπαίνει μπροστά το καινούργιο κέντρο υγείας με τη δωρεά του οικοπαίδου. Πιθανώς να μπορέσουμε να φτιάξουμε εκεί και κατοικίες και να έχουμε κάποια στέγη. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει μια στήριξη για κάθε. Όχι μόνο για τους και γενικά για το υγειονομικό προσωπικό. Και να είναι ευχαρισμένοι και ασφαλείς, να εκλάβονται ασφαλείς και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο νοσοκομείο και οι κάτοικοι της περιοχής. Αλλαγή θα έχουμε αυτά, γίνει άγονη. Αλλαγή ζώνης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί στη Βουλή. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω ακόμα. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να σας πω κάτι. Η αλλαγή τη ζώνη σημαίνει ότι έρχεται κάποιο για να φύγει. Αυτό κάνει το άγωνο. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι τέτοια η ποιότητα τη ζωή στο νοσοκομείο και που θα μείνει. Κάποιο θα πάει και θα μείνει και θα κάνει τη ζωή του. Ο σχεδιασμός είναι για πόσες κλινικές στο νοσοκομείο της Ελλάδας. Ο σχεδιασμός ακόμη είναι στα επίπεδα του χάρτη υγείας. Δεν θα σας πω. Γενικά όμως ο σχεδιασμός είναι να υπάρχει η φροντίδα που χρειάζεται στην περιοχή και στο νοσοκομείο. Να μην χρειάζεται να μετακινητοποιηθεί. Εντάξει, χρονοδιάγραμμα. Μέσα στους επόμενους μήνες δεν θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Ελέγχουμε πραγματικά όλα τα πράγματα και προσπαθούμε. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και έρχομαι για να κουβεντιάσω εδώ με τους συναδέλφους τι προβλήματα έχουν, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το νοσοκομείο. Έχουμε ήδη εγκρίνει την αναβάθμιση των ΤΕΠ με το Ταμείο Ανάκαμψης.
αλλά ήθελα να δω από κοντά και να δω τα θέματα που έχουν και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα από το νοσοκομείο της Ιεράδου. Το νοσοκομείο μας θα αλλάξει χαρακτήρα. Τι θα αλλάξει χαρακτήρα δηλαδή. Γενικό νοσοκομείο θέλουμε να είναι, λέει ο κόσμος εδώ. Γενικό νοσοκομείο είναι το νοσοκομείο της Ιεράδου. Τι είναι, δεν είναι σταθμό φορτοβοηθειών. Η Ιεράδου είναι νοσοκομείο. Δεν έχουμε γιατρούς. Στι τιμέ ότι θα κλείσει το νοσοκομείο, τι απαντάτε. Δεν θα κλείσει το νοσοκομείο, από έχω απαντήσει 100.000 φορές. Δεν θα κλείσει το νοσοκομείο. Ωραία, περισσότερα κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε σε αυτό. Θα έχουμε γιατρούς. Θέλουμε 10 γιατρούς τώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε 10. Κοιτάξτε. Πώς θα γίνει, χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Να σας απαντήσω. Όλες οι πόλεις θέλουν από 10, 20, 30, 50 γιατρούς. Εξετάζεται το μέγεθος του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, με θέσεις που για 10 χρόνια φεύγαν 5 και ερχόταν ένας, είναι αδύνατο να κλείσουμε όλες τις θέσεις σε ένα χρόνο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ό,τι διάθεση και να έχει, και αυτό έγινε σε όλο το ελληνικό δημόσιο. Άρα δεν μπορούμε σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια και μετά από μια πανδημία να κλείσουμε όλες τις θέσεις. Πάμε σιγά σιγά. Αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν θέλουμε να κλείσουμε το νοσοκομείο της Ιεράδου, ίσα ίσα. Θέλουμε και τα επιγούντα να αναβαθμιστούν και η χρόνια νοσηλεία και τα περιστατικά, τα ψυχρά και η χημειοθεραπεία, εάν μπορούμε. Δηλαδή, ακόμη και δεν είναι κάθε μέρα, να έχουμε συγκεκριμένες μέρες να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος που είναι εδώ. Να μπορεί να έχει τις προτείνεται που θέλει εδώ. Αυτό είναι ο πρόγραμμα. Τα κενά πώς θα καλυφθούν όμως. Σιγά σιγά. Θα δούμε. Και με βοήθεια ίσως από τα άλλα νοσοκομεία προς το παρόν, δίνουμε κίνητρα, προχωράμε σιγά σιγά. Πάντως, σας λέω και πάλι ότι είναι σαφές ότι θέλουμε να στηρίξουμε τη μονάδα της Ιεράδου όπως και κάθε άλλη μονάδα. Και θέλουμε ο κόσμος να αισθάνεται σιγουριά και το προσωπικό να αισθάνεται σιγουριά. Αυτό που και σήμερα είναι η παρέτηση του κυρίου Φιτρολάκη, του μοναδικού παθολόγου. Εδώ έχει έρθει να του μιλήσω, ναι. Δεν έχω προλάβει, θα σας πω. Ζητάει βοήθειες. Έχουμε... Κατάλαβα, θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, αυτό θα μπορώ. Μας έχετε απαξιώσει, είναι ντροπή σας, είναι ντροπή σας, παράγουμε για να τρώτε, παράγουμε για να τρώτε. Η αγανάκτηση είναι αυτή που την έχετε φέρει εσείς, όχι προσωπικά εσείς, κυβέρνηση. Αυτή είναι η αγανάκτηση. Είμαι νευροπαθής. Κάτσε λίγο. Ένα πράγμα έχει μείνει στην Ιερά Πέτρα. Το νοσοκομείο. Δεν έχετε αφήσει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν έχετε αφήσει. Μόνο το νοσοκομείο. Τίποτα. Από 2.000 σύγχρονοι. Yeah.